με σταθερά βήματα παρά τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που εξακολουθούν να υπάρχουν και να σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τη δυσκολία εξέβρεσης χρηματοδοτικών πόρων, συνεχίζει τις δράσεις του ο Σύλλογος Προστασίας Ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος Ιωαννίνων. Στις εγκαταστάσεις στην περιοχή των Καρδαμιτσίων, τις οποίες απέκτησε μετά από ανάληψη της δαπάνης από την περιφέρεια Ηπείρου, την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας με τον πρόεδρο Χρήστο Θέμο να αναφέρεται και στην προσπάθεια που καταβάλλεται για τα ωφελούμενα άτομα, όπως όμως και για να φανεί συνεπής ο Σύλλογος στις υποχρεώσεις του. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Είναι ευκαιρία για μας να βλεπόμαστε και να ανταλλάσσουμε απόψεις και προβληματισμούς. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που στέκεται δίπλα μας, που μας ενισχύει, που μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε πράγματα, αλλά και να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που έχουμε. Τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα όσον αφορά φέτος τη χρηματοδότηση, είχε έρθει λίγο πίσω. Ελπίζουμε να διορθωθεί το πράγμα για να μπορέσουμε κι εμείς να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το προσωπικό μας για την υπομονή του, για την καρτερία, για τη δουλειά που κάνει εδώ πέρα. Είναι αξιόλογοι άνθρωποι όλοι και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα και τους αξίζει να χειροκρότησουμε. Η εντεταλμένη σύμβουλος της περιφέρειας Μαργαρίτα Γκογκάκη μετέφερε την διαρκή διάθεση και απόφαση της περιφερειακής αρχής να συνεχίσει να στηρίζει την προσπάθεια του Συλλόγου. Ενώ η αντιδήμαρχος Ιωαννίνων, Σοφία Μαρκούλα, και με την ιδιότητα της νευρολόγου, αναφέρθηκε στη σημασία της προσπάθειας των γονέων και των κηδεμόνων όπως και των φροντιστών, προσθέτοντας με νόημα πως αυτά που εκείνοι καλύπτουν θα έπρεπε αυτονόητα να καλύπτονται από την πολιτεία. Η περιφέρεια Ηπείρου θα στέκεται πάντα αρρωγός δίπλα στις δράσεις του ΔΑΠΑΜΕ και στο Σύλλογο Προστασίας Ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. Εξάλλου γνωρίζετε ότι ο χώρος αυτός είναι μια παροχή από την περιφέρεια Ηπείρου, μια δωρεά. Έχουμε και άλλα μελλοντικά σχέδια που θα πρέπει να υλοποιηθούν, όπως το κλειστό γυμναστήριο, ευελπιστούμε και η πισίνα, καθώς να δρομολογήσουμε και το θέμα της τακτοποίησης με τα δρομολόγια του λεωφορείου. Γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζεται σημαντικά οικονομικά προβλήματα. Η περιφέρεια εξετάζει όλους τους τρόπους που μπορούμε να σας στηρίξουμε. Να έχετε καλή δύναμη, γιατί αυτό το οποίο καλείστε να κάνετε καθημερινά, να μπορείτε καθημερινά να έχετε, να ξέρετε πώς να φερθείτε, πώς να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα ενός παιδιού με αυτισμό, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Θα μιλήσω όχι μόνο ως μέλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, ως εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα μιλήσω και ως γιατρός, ως γιατρός νευρολόγος, που την χάνει να έχω πολλά παιδιά με αυτισμό στα χέρια μου και που γνωρίζω τις ανησυχίες, τα προβλήματά σας. Γνωρίζω ότι αυτή όλη η προσπάθεια είναι κάτι το οποίο συνέπραξε πάρα πολύ η περιφέρεια με το κτίριο, ουσιαστικά έγινε χάρη σε εσάς, χάρη στους γονείς των παιδιών που έχουν αυτισμό. Νομίζω ότι τέτοιες προσπάθειες πραγματικά είναι κάτι περισσότερο από θαυμαστές. Βέβαια, εδώ να τονίσω πως θα έπρεπε η πολιτεία να έχει φροντίσει για όλο αυτό, να μην χρειάζονται οι γονείς να βρουν λύση και οι γονείς να προσπαθήσουν να οργανώσουν εδώ μέσα αν αυτοί. Εύχομαι και ελπίζω στο μέλλον τα πράγματα να γίνουν πιο εύκολα για εσάς, να γίνουν πιο εύκολα για όλα τα παιδιά με αυτισμό, να υπάρξουν περισσότερες υποστηρικτικές δομές. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, γιατί το ξέχασα, το δημόσιο ΙΕΚ, που κάθε φορά που το καλούμε ανταποκρίνεται και με το παραπάνω. Σε όποιες εκδηλώσεις έχουμε κάνει,